Ένα φιλόδοξο όραμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στέφεται με τεράστια επιτυχία, ξεπερνώντας και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις για την ανταπόκριση του κόσμου, φιλότεχνων, καλλιτεχνών, φοιτητών και εκθεσιακών χώρων. Η πρώτη Θεσσαλονίκη Art Fair αποτελεί πλέον έναν από τους πιο ελπιδοφόρους θεσμούς στην πόλη. Φιλοδοξία του να συσπυρώσει το καλλιτεχνικό δυναμικό, να επενδύσει στο ταλέντο νέων ανθρώπων και να φέρει στη Θεσσαλονίκη εκατοντάδες επισκέπτες και επαγγελματίες της τέχνης από το εξωτερικό. It is the first edition of the art fair, but it is really amazing. It's a big show and there is so many great art in here. Είναι γεγονός, πιστεύω, που χρειάζεται στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο, μη σου πω δύο φορές το χρόνο, και σίγουρα έχει το χρώμα και το άρωμα international έκθεσης, με πολύ σοβαρά ονόματα και σοβαρή δουλειά. Η Φουάρ, όλοι έχω δει στο εξωτερικό παρόμοιες, μόνο με κάποιες τέτοιες μπορώ να τις συγκρίνω. Συγχαρητήρια σε όλη τη διοργάνωση, στο Δήμο και στον Παντελή Τσάτσε. Ενθουσιασμένοι από τη διοργάνωση, δηλώνουν οι απόφοιτοι των σχολών καλών τεχνών στην Ελλάδα, στους οποίους δόθηκε δυνατότητα να δείξουν τη δουλειά τους σε εκπροσώπους διεθνούς φήμης γκαλερί. Το συγκεκριμένο project που έχουμε δουλέψει 15 καλλιτέχνες, ύστερα από σκέψεις, σημώσεις, προβληματισμό για το κοινωνικό, πολιτικό γίγνεσθε, για τους ρυθμούς της ζωής μας, τις απαιτήσεις για παραγωγικότητα, συνεχή. Και η πρόταση της ομάδας μας είναι η παύση. Είναι η παύση για να μπορέσουμε να εσωτερικευθούμε, είναι η παύση για να ξαναδούμε τα πράγματα. Παρουσιάζουμε σαν σύλλογος αποφύτων Σχολής Καλών Τεχνών, ο οποίος έχει 20 χρόνια πορεία, με πάρα πολλές εκθέσεις στο δυναμικό του. Παρουσιάζουμε 33 καλλιτέχνες σε ένα κοινό ομαδικό project, το project Βιβλία Αντικείμενα, ξεκινώντας από το βλέμμα του καλλιτέχνη, σε μια πιο προσωπική διαισθητική ματιά, μέσα στα βιβλία αντικείμενα, όπου αποκαλύπτεται ο κόσμος του καθένα από αυτούς τους 33 καλλιτέχνες που έχουμε. Η εγκατάσταση εκεί με τα μάτια είναι τα μάτια των καλλιτεχνών και παραπέμπουν στα βιβλία έργα των καλλιτεχνών. Με την έννοια, το μάτι είναι η πύλη εισόδου και εξωτερικών ερεθισμάτων και μεταφέρεται μέσα από τα έργα του καλλιτέχνη στον κόσμο. Πιστεύω και εύχομαι να γίνει θεσμός αυτή η έκθεση, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να δείξουμε το έργο μας προς τα έξω. Ήταν όλα πάρα πολύ καλά οργανωμένα. Το έργο αυτό είναι από σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το ξέρουμε σε αυτή τη μορφή. Το ξέρουμε σαν κάτι άκαπτο, σαν κάτι άγριο, σαν κάτι περίεργο, σαν κάτι που θέλουμε να γκρεμίσουμε. Αυτή τη στιγμή όσοι βλέπουν αυτό το έργο αγαπάνε το σκυρόδεμα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στη διοργάνωση προβάλλοντας μέσα από το περίπτερό του το πολυπίκυλο εκθεσιακό του πρόγραμμα.